Να δούμε στο μεταξύ τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης που έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Πάμε στη Χρυσαμπάτου που τη βρίσκουμε έξω από ένα πρατήριο καυσίμων. Είναι σταθερά πάνω από την τιμή της αμόλυβδης. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εσύ, κυρίες και κύριοι, το πρατήριο στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι η εξαίρεση. Είναι το πέμπτο στο δρόμο μας για το Κορυδαλό, στο οποίο είδαμε την εικόνα που σας δείχνει. Όχι, είναι όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο όπου το ντίζελ είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Σχεδόν όλες οι τιμές των πίνακασία στην πινακίδα αυτή είναι σχεδόν πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα πετρέλαιο κίνησης 2,14 έναντι της αμόλυβδης στο 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο. Και βέβαια αυτές τις τιμές βλέπουν και οι οδηγοί τους. Ρωτήσαμε τι κάνουν. Μειώνουν τις ποσότητες, ζητούν βέβαια στήριξη και από την άλλη είναι οι πρατηριούχοι. Πριν από λίγο ο πρατηριούχος μου είπε ότι περιμένει την επόμενη παραλαβή για να δει αν θα ανοίξει η ψαλίδα. Ωστόσο το καλό νέο ΣΥΑ ήρθε σήμερα και αυτό είναι στο βαρέλι. 88 δολάρια το βαρέλι σήμερα έναντι 98 μόλις πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες. Δηλαδή 3% κάτω. Και ίσως έτσι κάπως να κλείνει και η ψαλίδα σιγά σιγά. Κινείται πτωτικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπό το φόβο μιας πιθανής παγκόσμιας ύφεσης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ισορροπήσει και να δούμε αν θα αποτυπωθεί και στον πίνακα που βλέπουμε πίσω σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε με τη βοήθεια του Αντώνη Κρητικού να δούμε αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας, έτσι όπως το περιγράφουμε όλες αυτές τις μέρες, πετρέλαιο κίνησης από τη μία, αμόλυβδη βενζίνη από την άλλη, Αντώνη. Πριν από 10 μέρες είδαμε για πρώτη φορά το ντίζελ κίνησης να υπερβαίνει την τιμή της αμόλυβδης και ρωτήσαμε τους πρατηριούχους και μας είπαν ότι θα το δείτε να συμβαίνει για αρκετές ημέρες και όντως έτσι είναι, Σία. Βλέπουμε στο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει 6 δεκάτου. Είχε η αμόλυβδη πιο ακριβή τιμή από το ντίζελ, ήταν η τελευταία μέρα που συνέβη αυτό. Ναι. Έπειτα άρχισε να συμβαίνει. Για να μην πάμε σε παλαιότερες εποχές. Ακριβώς. Ναι. Άρχισε να συμβαίνει το αντίθετο. Στις 8 δεκάτου είδαμε την αμόλυβδη στο 2008. Και το ντίζελ στο 2017 και τις επόμενες μέρες 9 και 13 δεκάτου βλέπεις ότι η διαφορά τους είναι μεγάλη. Πάμε στην τελευταία μας καταγραφή 17 δεκάτου 2035. Βλέπεις την αμόλυβδη 2141 το ντίζελ, το οποίο σε όλες αυτές τις μέρες αν το υπολογίσεις είναι συν 20 λεπτά. Καμία σχέση με το πόσο λίγο έχει αυξηθεί η αμόλυβδη. Είναι τρομακτική η εκτείναξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.